Να σας πω, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Κάτια, 34 ετών. Συνομήλικες είμαστε, Κάτια, με μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Πάμε να την ακούσουμε. Καλημέρα, γλυκιά μου. Τι κάνεις? Καλημέρα, Κατερίνα μου. Καλά είσαι? Μια χαρά είναι. Αθήνα, Πέμπτης ή επαρχία? Από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Σ' ακούμε, λοιπόν. Λοιπόν, εγώ αποφάσισα να πάρω τηλέφωνο για να σας πω λίγο τι συμβαίνει στη ζωή μου. Όμως θα ήθελα πριν με κρίνετε να με ακούσετε λίγο προσεκτικά. Καλά, γενικώς εμείς δεν κρίνουμε, θα το ξαναπώ αυτό. Ακούμε την ιστορία σου και παίρνουν οι κυρίες και λένε την άποψή τους. Οπότε συνέχισε. Ναι, όχι, η Κατερίνα, δεν το λέω για σένα, επειδή κάποιες κυρίες λίγο καταδικάζουν εύκολα. Μάλιστα, φαντάζομαι να ακούσεις. Για πες μας. Λοιπόν, εγώ παντρεύτηκα πριν από 6 χρόνια, μετά από μια έτσι ερωτική απογοήτευση. Ουσιαστικά ήταν μια επιλογή ο γάμος για να ξεχάσω το παρελθόν μια σχέση, η οποία είχε μέσα πάρα πολύ πόνο, πάρα πολύ στεναχώρια. Αλλά τελικά τα κατάφερα και μέσα από το γάμο μου κατάφερα να προχωρήσω μπροστά. Ναι. Αμέσως ήρθε και το παιδάκι μου, το οποίο τώρα είναι 5,5 ετών και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Ναι. Και είναι και το οποίο με έκανε να ξεχαστώ ακόμη περισσότερο και να αφήσω πίσω μου τα ερωτικά ενδιαφέροντα και όλες τις παλιές απογοητεύσεις. Ωστόσο, Κατερίνα μου, θα το ξέρεις και εσύ όπως και όλοι οι άνθρωποι, αυτό που λένε ότι όταν κάνει σχέδια, αυτός γελάει. Λοιπόν, ο άντρας μου είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Χωρίς όμως να έχει κάτι το wow, ρε παιδί μου, ούτε είναι ιδιαίτερα έξυπνος, ούτε είμαι ιδιαίτερα όμορφος, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος και περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί. Ναι. Λοιπόν, έχει έναν αδελφό, ο οποίος είναι 2 χρόνια μικρότερος και ο οποίος βρέθηκε πρόπερση στο Βέλγιο, γιατί δούλευε εκεί σε μια ελληνική εταιρεία. Πρόπερση όμως, ας το πούμε, πήρε κάτι σαν μετάθεση και ήρθε εδώ στην Αθήνα στο κεντρικό κατάστημα της εταιρείας. Να σκεφτείτε, κορίτσια, ότι εγώ δεν την είχα δει αυτόν ούτε στο γάμο, γιατί ήταν στο εξωτερικό. Ήρθε λοιπόν πριν 2 χρόνια και έφερε μαζί του και την κοπέλα του, μια κυρία 47 ετών Βελγίδα, η οποία τον περνάει 10 χρόνια, γιατί αυτός είναι 36 ετών. Αυτό το παιδί είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο άτομο, δηλαδή είναι λες είναι εκείνος όλα τα θετικά χαρακτηριστικά και ο άντρας μου, ας το πούμε για να μην το πω άσχημα, είναι λίγο στη μετριότητα. Τέλος πάντων. Από την πρώτη στιγμή ήρθαμε πάρα πολύ κοντά, γιατί είναι ένας άνθρωπος με χιούμορ, καλλιέργεια, πολύ έξυπνος. Αλλά ήταν και ένας άνθρωπος, ο οποίος στην ουσία κατάφερε να μου ξυπνήσει όλα τα ερωτικά συναισθήματα. Τα οποία και είχα ξεχάσει ότι έχω. Έτσι λοιπόν η κατάσταση δεν άρχισε να εξελιχθεί μεταξύ μας. Βέβαια δεν είναι σχέση. Απλά είναι κάποιες ερωτικές επαφές. Εκείνος όμως θα είναι συνεχίσει τη σχέση του με τη Βελγίδα. Γιατί είναι σαν να είναι εξεντρεμένοι. Έχουν κάνει στο Βέλγιο σύμφωνο συμβίωσης. Εγώ όμως, Κατερίνα μου, νομίζω ότι δεν μπορώ άλλο να την έχω ανάμεσά μας. Γιατί ξέρω ότι ουσιαστικά για εκείνον, όπως και ο ίδιος μου έχει πει, είναι απλά μια συνήθεια, συγγνώμη, σχέση του και φοβάται να τη χάσει και ότι αν εγώ ήμουν ελεύθερη, θα την είχε ήδη χωρίσει. Αλλά δεν θέλει να χαλάσει το γάμο του αδερφού του. Εντάξει, ούτε εγώ θέλω, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να κάνει ένα παιδί που τόσο το θέλει. Και εμένα μου σκέφτηκε από το μυαλό κάτι αρκετά τραβηγμένο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, να του πω ότι το δικό μας παιδί που έχω με τον αδερφό του είναι δικό του και ουσιαστικά να κάνει τον ήρωα του πραγματικότητα, να χωρίσει, γιατί αλλιώς και καλά θα το αποκαλύψω όλα και ας χωρίσω εγώ. Δεν έχω καταλάβει. Όχι, όχι, ολοκλήρωσε λίγο, γιατί άλλο διαβάζω στο σούπερ και άλλο... άλλο διαβάζω τον τίτλο και άλλο λες εσύ. Για συνέχισε λίγο. Ωραία. Εκείνος πιστεύω, Κατερίνα μου, ότι δεν θα αφήσει να διαλυθεί ο γάμος του αδελφού του και θα τη χωρίσει για να είναι μαζί με μένα και το παιδί του. Νομίζω όμως ότι μόνο μία εγκυμοσύνη του δώσει τη λύση που ψάχνω. Καταρχάς πήγαινε κάπου να πιάνει το τηλέφωνό σου, γιατί έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, διαβάζω τον τίτλο. Θα μείνω έγκυος από τον αδελφό του άντρα μου για να μην τον χάσω από εραστή. Εσύ τα έχεις με τον αδελφό του άντρα σου όμως. Ήδη έχεις ένα παιδί 5,5 ετών με τον άντρα σου. Ναι. Και θες να πεις ψέματα ότι το παιδί αυτό που έχεις ήδη είναι του εραστή σου, δηλαδή του αδελφού του άντρα σου. Ναι, αλλά επειδή πιστεύω ότι αυτό δεν θα το δεχτεί. Δύο λεπτά, παιδιά μου μιλάτε από πάνω, γιατί μου λένε άλλα πάνω, άλλα μου λέει η τηλεφωνική. Πριν 5,5 χρόνια. Δύο λεπτά. Εσύ άρα τι θες να πεις.
Αλλάξτε τον τίτλο, παιδιά. Και... άλλα λέει. Άλλα έχει πει πριν, άλλα λέει τώρα. Ξαναπες τα κάτια. Μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι. Ναι. Λέω, είχα σκεφτεί να πω ότι το παιδί μου είναι δικό του. Δύο λεπτά, αγάπη μου. Άρα εσύ 5,5 χρόνια πριν τα είχες και με τον αδελφό του άντρα σου. Όχι, Κατερίνα μου, εγώ σκέφτηκα να το πω αυτό μόνο και μόνο για να είμαστε μαζί. Και πώς το έκανες το πώς παιδί. Πώς το έκανες 5,5 χρόνια μετά. Αφού ήταν στο Βέλγιο, δεν τον είχες... Με τον άντρα μου. Με τον άντρα της είναι το παιδί. Ρε παιδιά, αυτό το κατάλαβα, θα με τρελάνετε. Και εγώ το ίδιο με σένα έχω καταλάβει. Περίμενε. Εσύ δεν θες να πλασάρεις, μανούλα μου, τώρα στον εραστή, στον αδερφό, δηλαδή του άντρα σου, το παιδί είναι δικό του. Αφού δεν σε έχει αγγίξει πριν 5,5 έχει χρόνια. Έχει πριν ολοκληρώσει, Δημήτρη μου. Δύο λεπτά. Έχει ολοκληρώσει την ιστορία σου. Ναι, εγώ στην ουσία θέλω να μείνω έγκυος από τον αδερφό του άντρα μου για να χωρίσουμε τη Βελγίδα. Τώρα άλλα μας είπες πριν όμως. Ναι. Πριν είπες άλλο, γι' αυτό το λέω. Πριν μας είπες ναι. Εσύ, άλλο είπες ότι θα έλεγες ότι το παιδί που έχεις τώρα ότι είναι του εραστή σου. Ναι, είπα ότι αυτό το είχα σκεφτεί να το κάνω, αλλά δεν γίνεται γιατί αυτός είναι πολύ ηθικός και δεν θα θέλει να χαλάσει το γάμο. Μάλιστα. Άρα, αυτό το αφήνουμε προς τα εκεί. Ναι, το αφήνουμε γιατί δεν είναι. Εσύ θες να μείνεις έγκυος. Ναι. Και ουσιαστικά να πεις ότι το παιδί είναι του εραστή σου. Αλλά θα μείνεις έγκυος από τον άντρα ή από τον εραστή σου. Από τον εραστή μου θέλω να μείνω, Κατερίνα μου, έγκυος για να χωρίσει τη Βελγίδα. Πάμε κατάλαβε. Να με την πρώτη κυρία. Όχι, ό,τι να είναι. Λοιπόν, ό,τι να είναι. Ναι, το έχουμε καταλάβει αυτό, ναι, αλλά η κυρία δεν έχει καταλάβει τι μας λέει. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη κυρία. Η κυρία ποια είναι η κυρία η πρώτη? Η κυρία Πετρούλα, 34 ετών, συνομήλικη, είναι από Θεσσαλονίκη. Αν έχετε καταλάβει, κυρία Πετρούλα μου, βοηθήστε, θέλουμε γιατί... τη συμβουλή σας. Βγάζουμε άκρη σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι μια μπερδεμένη ιστορία που... δεν ξέρω αν θα βρει λύση και η κυρία Κάτια που είναι στο τηλέφωνο με όλα αυτά που μας λέει. Σας ακούει, κυρία Θέλω Κάτια. Θέλω να ρωτήσω. Μπαμπάς υπάρχει των αδερφών? Ναι, βρε παιδιά. Όχι, όχι. Έχει πεθάνει ο μπαμπάς. Κρίμα. Και θα μπορούσε να κάνει και ένα παιδί με τον μπαμπά του. Σωστό. Την αγαπώ τη φίλη. Αφού έχει μπερδέψει τα αδέρφια, μπορούσε να μπερδέψει και τον μπαμπά για να τους έχει και τους τρεις μαζί. Πετρούλα, σ' αγαπώ. Είστε φίλοι μου. Κι εγώ σ' αγαπώ. Κάτια, ακούς τι σου λέει η Πετρούλα. Ναι, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω κάτι, γιατί είναι πολύ ειρωνική. Τι είναι? Ειρωνική. Πετρούλα. Δεν κατάλαβα τι είναι. Είσαι ειρωνική, Πετρούλα, σου είπε. Κάνω το μαναφούκι τώρα. Εγώ είμαι ειρωνική. Εσύ, δεν εσύ. Μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχουν γυναίκες που όταν έχουν έναν άντρα δίπλα τους, ναι. Και ζουν τη ζωή που ονειρεύονται με τον άντρα. Δεν το ξέρεις αυτό, αν το. Μα πριν λίγο μας είπες ότι με τον άντρα σου περνάς καλά, αλλά δεν είναι έξυπνος. Ναι, αγάπη μου, εντάξει, εμένα μπορεί η ζωή μου που ονειρευόμουν να το έχω με τον καθηγητή πανεπιστημίου. Τον αδερφό του βρήκες. Και γιατί δεν παντρεύτηκε? Έλα σε ένα σπίτι, για παρακαλώ. Έναν Άραβα, γιατί δεν πήγες να τα φτιάξει με έναν Άραβα? Λοιπόν. Συγγνώμη, μίλησα εγώ για λεφτά. Ναι. Όλα είναι λάθος από την αρχή. Σημειώνοντας λοιπόν την ιστορία σου, μας έχεις μειώσει τόσο πολύ τον άντρα σου. Τι τον έχεις πει μέτριο, τι τον έχεις πει χαζό, άσχημο. Τι, άσχημο. Γιατί τον, παντρεύ... ναι. Γιατί τον παντρεύτηκες? Γλυκιά μου, παντρευόμαστε έναν άνθρωπο. Άκουσε με λίγο, Κάτια μου, άκουσε με, με εκνευρίσεις. Δεν μιλάω εγώ, η Πετρούλα μιλάει. Ωραία. Καλά, κλαίω, έτσι. Λοιπόν, είναι η Πετρούλα που λέει. Μας έχεις πει όλα αυτά τα αρνητικά για τον άντρα σου. Γιατί τον παντρεύτηκες αυτόν τον άνθρωπο, αφού δεν του πήγε. Και εγώ θέλω να μου πει. Ο άντρας μου ήταν ένα άτομο το οποίο ήρθε στη ζωή μου μετά με πάρα πολύ δύσκολη πιέση. Και τι σημαίνει ότι όποιο έρχεται μετά μια δύσκολη ιστορία στη ζωή μας, τον παντρευόμαστε? Βρε κορίτσι. Μα περνάω πάρα πολύ καλά. Απλά προσπαθούσα να σου συγκρίνω τα δύο άτομα. Πετρούλα. Το παιδί που έχει είναι του άντρα τη και τη πρώην σχέση. Του άντρα μου είναι το παιδί, παιδιά. Αλλά ήθελε να μην είναι. Αλλά ιδανικά θα ήθελε να μην είναι. Ναι, θα ήθελε να μην είναι. Ναι, ακούστε, επειδή τα έχω σημειωμένα. Τον είπες άσχημο, τον είπες χαζό, είπες όλα τα καλά τα πήρε ο αδερφός του. Βρε κορίτσι μου. Μέχρι το παιδί δεν είναι. Εμείς όταν παντρευόμαστε γενικά έναν άντρα. Το παιδί είναι σε μένα. Γιατί το παντρεύτηκες αυτό. Αυτό. Πρέπει να τον θαυμάζεις τον άντρα σου, να θεωρείς ότι είναι. Δηλαδή, εμένα ο άντρα μου θεωρώ ότι είναι ωραιότερος από το ρουβά. Ωραιότερος του κόσμου. Κατάλαβες τι σου λέω. Εσύ αυτό δεν το νιώθεις όμως. Γιατί λοιπόν, το παντρεύτηκες. Θέλω να ευχαριστώ την Πετρούλα και να καλημερίσω, να την αφήσουμε λίγο και τη γραμμή να μιλήσει. Την κυρία Χριστίνα, 45 ετών από τον Πειραιά. Θέλει να μιλήσει την Κάτια. Κυρία Χριστίνα μου, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ακούμε. Θα ήθελα να πω στην κυρία Πετρούλα στην και Κάτια. Στην κάθε κυρία... Στην Κάτια. Με ακούτε? Ναι, η Κάτια ναι. Είναι στη γραμμή, όχι η Πετρούλα, η Κάτια.
Ναι, ναι, συγγνώμη. Ήθελα να τη πω, αλλά και στην κάθε κυρία που ακούω κάθε μέρα, ότι τα παιδιά δεν είναι παιδιά κάτι παιχνίδι να το χρησιμοποιούμε. Είναι ανθρώπινες ζωές που τις φέρνουμε στον κόσμο αλίμονο για να κερδίσουμε και να κρατήσουμε έναν άντρα, να χρησιμοποιούμε την εγκυμοσύνη. Είναι τελείως λυπηρό και κατάντημα. Και αυτό. Κυρία Χριστίνα μου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, το ακούμε που το κάνουν οι γυναίκες. Το ακόμα χειρότερο εδώ είναι ότι αυτό θα είναι το παιδί του εραστή της που είναι ο αδελφός του άντρα της. Μα σίγουρα γι' αυτό και σας το λέω ότι το ακούω καθημερινά και ειλικρινά με ξεπερνάει αυτό το θέμα. Για να έχω έναν άντρα δικό μου, θα κάνω ένα παιδί. Αυτό το παιδί δηλαδή. Και ποιον άντρα, κυρία μου, είσαι σίγουρη ότι ο κύριος αυτός και παιδί να κάνεις μαζί του θα παραμείνει? Για ποιο λόγο, για να έχεις έναν εραστή, μπορεί να χωρίσει, να έχει όχι στους εραστές θέλει, αλλά και να μην χωρίσει, πάλι μπορεί να έχει όποιον εραστή θέλει. Και δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο. Α, και αυτό είναι σωστό, δηλαδή, που λέτε τώρα εσείς. Κάτια μου. Αν κάνεις, έχεις δύο παιδιά. Το ένα παιδί είναι του ενός αδερφού. Έχω, το άλλο. Συγνώμη, άκου, Ελένα, Κάτια. Ένα παιδάκι έχω. Κάτια, ένα παιδάκι. Αν κάνεις ένα δεύτερο, θα είναι δύο παιδιά από δύο διαφορετικά αδέρφια. Σε αυτά τα παιδιά, τι θα πεις, βρε κορίτσι μου, μεγαλώνοντας. Και ξαδέλφια και αδέρφια. Ναι, ξαδέλφια και αδέρφια. Τι θα πεις, βρε κορίτσι μου, για θα μαθηθεί αυτό το πράγμα. Θα βγω από τα ρούχα μου. Δεν σκέφτεσαι καθόλου τα παιδιά στο μέλλον, πώς θα το αντιμετωπίσουν? Λοιπόν, μπορώ να πω τώρα κάτι. Να χωρίσει τον σύζυγο, να χωρίσει εάν δεν το θέλει τον σύζυγο και να βρει όποιον άλλον θέλει εκτός από τον κουνιάδο της παιδιά και να κάνει όσα παιδιά θέλει. Σωστά, κυρία. Ευχαριστούμε είναι πολύ, κυρία Χριστίνα μου. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Έλλη από τη Λιβαδιά που θέλει να σου μιλήσει. Κυρία Έλλη μου, καλημέρα. Καλημέρα σας κούκλες και στις τρεις εκεί, είστε υπέροχες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σας ακούμε. Θα ήθελα να πω στην κυρία Κάτια, που έχω κόρη και στην ηλικία της, ότι έχει εκμεταλλευτεί δύο αδέλφια. Κορίτσι μου, φτάνει, μη θες να τα καταστρέψεις. Ειλικρινά σου μιλάω, θλίβομαι. Θλίβομαι που είμαι γυναίκα, θλίβομαι που είσαι μια κοπέλα και προσπαθείς να κάνεις κάτι για να δημιουργήσεις ό,τι χειρότερο και στον εαυτό σου και σε αυτή την οικογένεια. Έχει να πω κάτι. Κάτι. Ναι, λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να τονίσω ότι το ενδιαφέρον προέκυψε πρώτα από την άλλη πλευρά και όχι από μένα. Και... απλά εγώ βρήκα την ευκαιρία να φύγω κιόλας από αυτή τη σχέση, γιατί σίγουρα δεν είναι όμορφο να μιλάς έτσι για τον άντρα σου. Να απαντήσω δηλαδή και σε αυτό που μου είπε πριν η Έλενα. Τώρα. Εγώ απλά σχέστηκα να κάνω ένα παιδί με τον αδερφό του άντρα μου, επειδή εκείνος θέλει πολύ να κάνει ένα παιδί και η σχέση που έχει με αυτή τη γυναίκα, την Βελγίδα, που είναι 47, δεν θέλει να κάνει παιδί. Και το βρίσκει σωστό. Άρα θα το κάνει εκείνη. Δεν ξέρω ότι είναι σωστό. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο να συζητήσουμε, να μου πει λοιπόν, τι είναι το ψήφι. Θα σου πω κάτι που μου το έλεγε η μητέρα μου και άκουσε καλά τα αυτιά σου. Το κατάλαβα μόλις πήγα 15 ετών. Βρε αδελφέ από ένα πατέρα και παιδί της γυναικός μου. Πήγαινε πέσε του πατρός σου ότι ήρθε ο υιός σου, ο άντρος της γυναικός σου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Προσπαθώ λίγο να το διαχειριστώ γιατί το είπατε πολύ ωραία. Όχι, έτσι μου το έλεγε και η μαμά μου και το κατάλαβα όταν ήμουν 15 ετών. Υπάρχει. Και όχι γιατί εγώ ήμουν ανάμεσα σε δύο αδέλφια, αλλά γιατί ήθελε να μου λέει και να μου εξηγεί, είχα μια αξιόλογη μητέρα. Όλο αυτό το έχει συζητήσει με τη μητέρα σου? Όχι βέβαια, βρε παιδιά, πάμε χουρέψεις. Όχι βέβαια. Μην ικανοποιείς τον εγωισμό σου και την επιπολαιότητά σου. Σωστά. Έχεις έναν άνθρωπο που δεν έχει σημασία αν είναι όμορφος, ναι. Είναι καλός. Κυρία Έλλη μου, να διακόψω λίγο για να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ο αδελφός σου εραστής, ο κουνιάδος σου, πώς νιώθει που τόσο καιρό έχει ερωτικές επαφές μαζί σου? Σου λέει ότι νιώθει τύψη για τον αδελφό του. Στο αναφέρει... Θα σου πω, επειδή δεν υπάρχει κάτι παραπάνω πέρα από απλή πράξη. Τι δεν υπάρχει? Μόνο πράξη. Δεν υπάρχει, κάτι συναισθηματικό. Και πάλι. Άρα μόνο σεξουαλική πράξη. Και πάλι, αυτό που είπες, ναι. Δεν νιώθει. Και μετά γεια σας, δεν μιλάτε.
Κορίτσι μου. Εντάξει, τυπικά, βρε Κατερίνα μου. Τυπικά, τυπικά. Ρε, συγγνώμη, ναι, ρε, αυτό σου λέει δεν νιώθει άσχημα για τον αδελφό του, για αυτό που κάνει, για την πράξη. Κοίταξε, επειδή είναι ξεκαθαρισμένο ότι είναι μια αμυγό σεξουαλική σχέση. Συναισθηματικά δεν νιώθει άσχημα. Δεν καταλαβαίνω τι λέμε. Όχι, συναισθηματικά θα νιώθει άσχημα μόνο αν γινόταν η σχέση μεταξύ μα. Α, ωραίο αυτό. Καλά, αλήθεια τώρα. Άρα εσύ ή πουλά δεν θα μείνει. Έχεις όλα στο μυαλό σου τέλεια. Για μένα πρέπει να χωρίσεις. Έχεις καταστρέψει και τα δύο αδέλφια. Θα τα βάλεις να σκοτωθούν. Ναι. Έτσι γίνονται οι φόνοι, κορίτσι μου. Στο λέω με ανάγκη. Μην λέμε τέτοια πράγματα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Έλλη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη τηλεφωνική παρέμβαση. Έχουμε μια κυρία από το Βόλο που είναι η κυρία Μαρία 40 ετών. Καλημέρα στο Βόλο, καλημέρα κυρία Μαρία μου. Σίπουρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Ήθελα να πω για την κυρία. Να πείτε. Άμα τη συμβόταν ο άντρας την να παίρνει την αδερφή, τι θα έκανε. Ωραία. Λοιπόν, Κάτια μου, άμα ο άντρας σου ήθελε την αδελφή σου, εσύ πώς αντιδρούσες? Αρχικά, παιδιά, εγώ δεν έχω αδελφή. Τι? Αλλά αν είχες... Αν είχε. Δεν έχει αδερφή. Κοίταξε, αν ήξερα, αν μάθαινα ότι ο άντρας μου είχε σεξουαλική σχέση με την αδερφή μου, θα χώριζα. Αυτό. Τι θα άκουσα. Εσένα καθάρισε αυτόν αυτό, έκανε ο άντρας σου και να είχε ένα παιδί και να έμπαινε η αδερφή σου μέσα, να χαλάσει την καριέρα σου, όχι, τη ζωή σου. Φυσικά και δεν θα μου άρεσε και γι' αυτό και εγώ είμαι σε μια δύσκολη και προβληματισμένη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν θα σε πλήγωνε, παιδί μου, δεν θα σε πλήγωνε αυτό το πράγμα από την αδερφή σου. Φυσικά θα με πλήγωνε, Νικόλ μου, αλλά ξέρεις ότι υπάρχει μόνο σεξ, δεν σε νοιάζει. Πλάκα που κάνεις. Γιατί που λέτε τώρα. Παιδιά, δεν μπορώ, μας ακούει και ο κόσμος. Θα φύγουν οι τρέσεις. Βρε κορίτσι μου, όμορφο. Συγγνώμη λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για ξεκαθαρίσουμε. Άλλο είναι να γίνεται η πράξη απλά και άλλο να υπάρχει σχέση. Ναι, αλλά εσύ αυτό εδώ δεν θες να κάνεις απλά την πράξη, θες να κάνεις και παιδί μαζί του. Και με ύπουλο τρόπο δεν καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να κάνω παιδί μόνο και μόνο επειδή ο ίδιος θέλει παιδί. Δε, αγάπη μου, δεν θέλει μαζί σου, με τη γυναίκα του θέλει παιδί. Δεν σε... Δεν μπορεί να το κάνει, λέει, δεν θέλει. Να σε ρωτήσω λίγο, να σε ρωτήσω. Τόσο άντρες υπάρχουν. Γιατί πας μαζί με τον αδερφό του, τον αδερφό του με τον άντρα σου. Γιατί δεν υπάρχουν άντρες χαθήκαν, ναι. Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν άντρες και ότι δεν χαθήκαν, αλλά προέκυψε, παιδιά. Προέκυψε. Αυτό που λες. Τώρα χαθήκαμε, τώρα προέκυψε, τώρα έγινε, τώρα αυτό έγινε, τώρα αυτό έγινε, τώρα αυτό έγινε. Σε λίγα χρόνια εσύ μετά θα βαρεθείς τον αδερφό, θα πάρεις άλλο. Το ξάδες. Άμα θα δεις κάτι ωραίο, θα βρω. Θα πάρω τη σκέλα. Δεν είναι θέμα συγγένειας ότι θέλω να παίρνω αδερφούς, αδέρφια κτλ. Ναι, βρε κορίτσι, μα το έκανες. Το έκανες όμως. Δηλαδή, για μένα το κεφάλι σου μέσα είναι αχταρμάς. Δεν έχεις καταλάβει τη σοβαρότητα των πραγμάτων. Να καλημερίσουμε την κυρία Μαρία από το Βόλο και να καλημερίσουμε την κυρία Γιαννούλα από το Μενίδη. Καλημέρα, κυρία Γιαννούλα μου. Καλημέρα σας. Σας ακούμε και εμείς, σας ακούει και η Κάτια. Μας ακούει. Δεν τρέπεται λιγάκι. Να απαντήσει. Λίγο ντροπή τη. Να απαντήσει στο που μα είπε. Ναι, να μ' απαντήσει. Ναι, δε. Κοπέλα μου, δεν τρέπεσαι. Τόσοι άντρες στον αδερφό του άντρα σου πήγες. Είμαι μια ξεδιάντροπη, έχετε δίκιο. Ξεδιάντροπη, ξεφτυλισμένη. Ντροπή σου. Ντροπή σου λιγάκι. Κυρία Γιαννούλα μου, καταλαβαίνω τον εκκρεμισμό σου και έχετε δίκιο. Σας παρακαλώ λίγο το λεξιλόγιο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και είναι κλείνω. Κλείνω. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν και κυρίες που είναι πιο εξοργισμένες πάνω και δεν μπορούμε να τις βγάλουμε. Καταλαβαίνεις τι έχεις πάρει και λες. Η κυρία Μελίνα, 40 ετών, είναι από την Κρήτη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τη μίκρινα λίγο, 45 είναι, δεν πειράζει. Καλημέρα, κυρία Μελίνα μου, τι κάνετε? Καλημέρα. Σας ακούμε και εμείς και η Κάτια. Ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κάτια. Είχε κάποια μάνα κάποια στιγμή στη ζωή της να της δώσει κάποια, τουλάχιστον αγωγή για κάποια πράγματα που πρέπει να κάνει στη μετέπειτα ζωή της σαν παντρεμένη γυναίκα? Να απαντήσω. Έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα. Όχι να μην απαντήσεις. Θα περιμένεις να σου πω κάποια πράγματα και μετά θα απαντήσεις. Βεβαίως. Έχεις ένα παιδί. Αν το παιδί αυτό έχει πρότυπο μάνα εσένα, τι θα κάνει μεθαύριο στη ζωή του και θέλεις να φέρεις και άλλο παιδί με τον αδερφό του άντρα σου, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν να υπάρχει τσίπα επάνω μας. Να απαντήσει όμως. Να θέλει να κάνει παιδί με τον αδερφό του άντρα σου. Κάτια μου, ακούς, σου λέει η κυρία Μελίνα. Προσπαθώ να απαντήσω, μου είπε να περιμένω. Ωραία, απάντησε. Ναι, για πες μας, απάντησε μας. Ωραία, ακούστε λίγο. Αρχικά, πόση ασυδοσία έχεις επάνω σου. Πόση ασυδοσία έχεις επάνω σου.
Ναι, να μιλήσω, μπορώ. Να μιλήσεις, ναι. Ωραία. Αρχικά το τραβάτε, δεν έχω νομίζω δώσει δικαίωμα να μιλάτε για την οικογένειά μου. Δεν έχεις δώσει δικαίωμα. Έπρεπε να πας με τον πεθερό σου, έπρεπε να πας με τον ξάδερφο, έπρεπε να πας με τον άλλο και να έχεις δώσει δικαίωμα. Μα δουλεύεις, κοπέλα μου. Κυρία Μελίνα, δεν έχετε άδικο. Ό,τι και να πείτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Μου σε παρακαλώ. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο με την Κάτια. Κλείστε την. Πραγματικά. Να τα ξεμπερδέψει πρώτα η ίδια, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Καλή, ναι. Η συμβουλή που να τη δώσουμε είναι να πάει σε έναν πολύ καλό ψυχολόγο. Έτσι σε... να ζητήσει μια βοήθεια. Ναι, κρίμα, και από εκεί και πέρα να δει τι θα κάνει στη ζωή τη. Κρίμα, γιατί έχει και ένα παιδί 5,5 ετών.